Αναλυτικά, ο ποινικό κώδικα προβλέπει Όποιο παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμο, η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή τη διάδοση μια μεταδοτική ασθένεια τιμωρείται με φυλάκιση ω τρία χρόνια ή χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινό κίνδυνο για ζώα, με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνο μετάδοση τη ασθένεια σε αόριστο αριθμό ανθρώπων. Αν η παραβίαση είχε ω αποτέλεσμα να μεταδοθεί ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο επιβάλλεται κάθριξη έως 10 έτη. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου ανθρώπου επιβάλλεται κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ισόδια κάθριξη. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται στην περίπτωση του στοιχείου α με χρηματική ποινή ή παροχή κοινοφελού εργασίας και στη δεύτερη περίπτωση με φυλάκιση έως και 2 έτη ή χρηματική ποινή. Με αφορμή τα διαθέσιμα επιδημιολογικά φαινόμενα της νόσου και την έκδοση διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές για λήψη μέτρων προς πρόληψη υγειονομική παρακολούθηση και περιορισμό της διάδοσης της νόσου κρίνουμε σκόπιμο και επισημαίνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας από τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφο 1 γ και 24 παράγραφο 5 του νόμου 1988 ότι εκτός επιφυλασσόμενων στις διατάξεις αυτών ίδιων ποινικών κυρώσεων σε βάρος όσων τις παραβιάσουν πρωτίστως διεκδικεί συναφώς την εφαρμογή της η βάση πρόβλεψης του άρθρου 285 του ποινικού κώδικα που απειλεί συντρεχόντων των ορών της από τις διαβαθμίσεις της εξαιρετικά αυξημένε ποινικέ κυρώσει εναντίον όσων παραβιάζουν τα μέτρα που νομίμως έχουν διαταχθεί για να αποτραπεί η διάδοση της νόσου προβλέποντας με την συμπεριφορά τους θεμελιώδη προστατευόμενα ένομα αγαθά ζωής, σωματικής υγείας κτλ. ή θέτοντας αυτά σε κίνδυνο. Είναι αυτονόητη η παρέμβασή σας όταν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.